προχωρήσουμε στο θέμα, θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Γρηγόρη Ευαγγέλου, ο οποίος είναι μέλος του Διοικητικού Συμβούλου της Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων. Καλησπέρα κύριε Ευαγγέλου και καλή εβδομάδα. Καλησπέρα κύριε Καρυπίδη και καλή εβδομάδα και σε εσάς και τους τηλεθεατές σας. Καταρχήν να δώσουμε τις καλύτερες ευχές μας. Είναι λίγο δύσκολη επικοινωνία, με συγχωρείτε, γιατί αυτή τη στιγμή μας με την Ομοσπονδία στο Υπουργείο κάνουμε μια παράσταση διαμαρτυρία. Ναι, αντιλαμβάνομαι τη δυσκολία. Ναι, αντιλαμβάνομαι τη δυσκολία. Μ' ακούτε τώρα, κύριε Ευαγγέλου? Ναι, σας ακούω, ναι. Να εκφράσουμε καταρχήν τις καλύτερες ευχές μας για να έχουμε ανάρρωση του συναδέλφου σας, έτσι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καρυπίδη, και μακάρι ο Θεός να βάλει το χέρι του, γιατί είναι σε πολύ κρίσιμη κατάσταση ο συνάδελφος. Τα πράγματα είναι δύσκολα, είναι σε τεντωμένο σκηνή. Ναι. Τώρα, να πάρω το δικό σας σχόλιο. Η κυβέρνηση αποφασίζει μέχρι 12 Φεβρουαρίου περίπου οι αγώνες να διεξάγονται χωρίς φιλάθλους. Ποια είναι η δικιά σας η άποψη και γενικότερα για τη φύλαξη των γηπέδων? Πρέπει να εμπλέκεται η αστυνομία ή να μην εμπλέκεται? Κύριε Καρυπίδη, εγώ θεωρώ ότι αυτό το μέτρο κρύβει το πρόβλημα κάτω από το χαλάκι. Διότι άντε και να κλείσουν τα γήπεδα για δύο μήνες, τι θα αλλάξει μετά από δύο μήνες? Δεν έχουν ξαναπαρτεί τις αποφάσεις. Το καλοκαίρι δηλαδή που δεν έχουν αγώνες και το Σεπτέμβριο δεν ξεκινάνε οι φασαρίες. Θεωρώ ότι πρέπει να πάρθουν πιο σκληρά μέτρα. Δεν είναι δύσκολο κάτι τέτοιο να συμβεί. Έχει συμβεί και σε άλλες χώρες και στην Αγγλία που είχαν χειρότερα προβλήματα. Έτσι. Μπορεί να πάνε να αντιγράψουν ένα μέτρο από εκεί. Μπορούν να. Ίσως θα έπρεπε να αυστηροποιηθούν οι ποινές για άλλη μια φορά, όπως ήταν κάποτε με τον κύριο νόμο στο Ορφανό, του κυρίου Ορφανού, που έκανε ιδιώνυμο τα εγκλήματα αθλητικής βίας. Με αποτέλεσμα, όπως πολύ καλά θυμάστε, και όσοι δεν θυμούνται, μπορούν να ανατρέξουν στα στοιχεία να δουν ότι είχαν μειωθεί τα επεισόδια κατά 80%. Φυσικά και διαφωνούμε με την παρουσία της αστυνομίας στα γήπεδα, γιατί η αστυνομία δεν έχει καμία δουλειά να φυλάει συσσαγωγικά τις ιδιωτικές ΠΑΕ, το μαγαζί του Ευαγγέλου, το μαγαζί του Καρυπίδη, να αναλάβουν τη φύλαξη εντός του. Είναι παγκόσμια πρωτοτυπία, αυτό δεν γίνεται πουθενά σε κάποια χώρα. Η αστυνομία, τη μόνη υποχρέωση που έχει, θεωρώ εγώ, είναι να διαφυλάτει, να πάνε οι φύλαθλοι με ασφάλεια από στο γήπεδο, να πήγουν έξω από το γήπεδο. Δεν έχουμε καμία δουλειά μέσα στα γήπεδα. Να συμφωνήσω μαζί σας και είναι κάτι το οποίο το λέγατε και χρόνια και φαίνεται ότι αυτό δεν αποδίδει και μάλλον δημιουργεί και περισσότερα προβλήματα. Και φέρνει τους μπαχαλάκηδες που όχι για να δουν ποδόσφαιρο ή να δουν αγώνες, να ξεσπάσουν με βία κατά της αστυνομίας και δεν ξέρω εγώ σε ποιους άλλους. Τώρα, τι αναμένετε εσείς από τον Υπουργό, θα τον δείτε τον Υπουργό, τι περιμένετε από αυτή τη συνάντηση? Αυτή τη στιγμή κάνουμε μια παράσταση διαμαρτυρίας που το κύριο θέμα μας είναι να είναι η αστυνομία εκτός γηπέδων. Mm-hmm. Αυτό που πολύ εύστοχα με ρωτήσατε. Και να ζητήσουμε να προστατευτούν και οι αστυνομικοί, να μας προστατεύσουν, να αυστηροποιηθούν οι ποινές. Διότι, όπως καταλαβαίνετε, όταν αντιμετωπίσουμε κάποια πράγματα με χαλαρότητα, όλο και πιο δύσκολα γίνονται. Σκοτώθηκε ο Άλκης στη Θεσσαλονίκη, δολοφονήθηκε το παιδί ο Μιχάλης στην Αθήνα. Τώρα ο συνάδελφος χαροπαλεύει. Δηλαδή, πόσους νεκρούς πρέπει ακόμα να φρυνήσουμε για να πάρθουν κάποια μέτρα? Ναι. Κώστα Μαυρίδη. Κύριε Ευαγγέλου, οι ΠΑΕ έχουν ρόλο σε αυτήν την ιστορία? Ενδεχομένως έχουν τους δικούς τους στρατούς, το βάζω σε εισαγωγικά, και αν έχονται πράγματα μπορούν και αυτοί να συμβάλλουν? Δεν ξέρω αν έχουν στρατούς. Δεν νομίζω και κάποια ΠΑΕ να τη βολεύει αυτή η κατάσταση. Δεν κερδίζουν κάτι ομάδες. Αλλά θεωρώ πως μπορούν να συμβάλλουν. Βεβαίως και μπορούν να συμβάλλουν σε αυτή την κατάσταση, να ελέγξουν τους οπαδούς, να ελέγξουν τους φιλάδους τους και να μην παροτρύνουν τέτοιες. Με τον ΑΒ λόγο τη βία. Βλέπετε ότι αθλητικές εφημερίδες κατά καιρούς οξύνουν τα πνεύματα. Θεωρώ και ότι ίδιοι, σίγουρα πολλές φορές και οι ίδιοι παράγοντες, κύριε Ευαγγέλου, και οι ίδιοι παράγοντες, ακόμη και σε επίπεδο προέδρων, με τις δηλώσεις τους πυροδοτούν ένα κλίμα, έτσι. Φυσικά. Μα δεν ξέρω παράδειγμα. Έκανε μια ανακοίνωση ο Ερεστέχνης Ολυμπιακός, ο οποίος κατηγορούσε την αστυνομία για χουντικές τακτικές και ότι προσαγάγανε τον κόσμο, λέει, χωρίς λόγο, γιατί αυτοί που έκαναν τα φασαρίες ήταν εκτός γηπέδων. Έτσι δεν είναι? Αποδείχθηκε τελικά ότι αυτοί που κάναν την επίθεση ήταν εντός του γηπέδου με τους προσαχθέντες. Δηλαδή, ακόμα και εκείνα επενέμουν στο έργο της αστυνομίας. Φυσικά και μπορούν, στο ερώτημα που μου θέσατε, θεωρώ ότι οι ΠΑΕ μπορούν με το δικό τους τρόπο ως ένα σημείο να συμβάλλουν κι αυτές. Αυτό είναι στον ανθρώπινο παράγοντα. Υπάρχει εκείνη η τεχνολογία που μπορούμε να κάνουμε φρούρια τα γήπεδά μας, έτσι ώστε όταν πάμε όλοι μας εκεί, πρωτίστως να έχουμε την ασφαλειά μας και να αποτρέπονται τέτοιου είδους επεισόδια?
Δεν μιλάμε για αυτά τα προβλήματα τώρα που αντιμετωπίζει η χώρα μας στον τομέα της αθλητικής βίας. Δεν μιλάμε για πυρηνική επιστήμη. Έχουν αντιμετωπιστεί και, και σε άλλες χώρες και δόθηκαν λύσεις. Φυσικά και μπορούν να γίνουν συσσαγωγικά φρούρια. Μπορούν να τοποθετηθούν κάμερες να δουλεύουν, να ταυτοποιούνται τα πρόσωπα που μπαίνουν στα γήπεδα, να καταργηθούν οι σύνδεσμοι φιλάθλων, ούτως ώστε να μην δημιουργούνται στρατοί. Θα μπορούν κάλλιστα να επαναφερθούν, να γίνει πιο αυστηρός ο νόμος, να είναι ιδιώνυμο το αδίκημα της αθλητικής βίας. Και πιστεύω ότι η κατάσταση θα ελεγχθεί. Δηλαδή στην Αγγλία, στη Γερμανία, σε όλες αυτές τις χώρες που είχαν σκληρά οπαδικά επεισόδια, δεν ελέγχθηκε και εδώ δεν μπορεί να ελεγχθεί. Γιατί κάποια στιγμή να μην μπορεί και εδώ ο Έλληνας να είναι ένας φίλαθλος του Παναθηναϊκού, να είναι ένας φίλαθλος του Ολυμπιακού, να δουν το παιχνίδι μαζί. Δηλαδή τι έχουμε να χωρίσουμε στο φινάλε. Ναι. Καθίσατε ποτέ στο ίδιο τραπέζι, εσείς ως εργαζόμενοι, η πολιτική ηγεσία και οι εκπρόσωποι των αθλημάτων, οι πρόεδροι των ομάδων, να βρείτε... Έχουν γίνει κατάσταση στο παρελθόν, έχουν γίνει τέτοιες συναντήσεις. Εντάξει, κάποια πράγματα δεν είναι και στο χέρι αυτών, αλλά πιστεύω ότι εδώ που έφτασε πλέον η κατάσταση, πιστεύω ότι πλέον θα δοθεί λύση, δηλαδή... Είναι αναγκαίο κακό πλέον. Δεν μπορεί να συνεχίσει αυτό το πράγμα κάθε δύο μήνες να έχουμε και ένα νεκρό στα γήπεδα. Τώρα, αυτή η απόφαση, Κώστα, αν μου επιτρέπεις και σου δίνω το λόγο. Αυτή η απόφαση τώρα και κλεισμένων των θυρών να γίνονται οι αγώνες είναι λύση ή μπορεί να οξύνει κι άλλο τα πνεύματα. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα. Όχι, θα μαλακώσουν λίγο τα πράγματα, θα ηρεμήσουν, πιστεύω, κατά κάποιο τρόπο. Αλλά δεν είναι η λύση αυτή για το πρόβλημα, έτσι. Τότε γιατί γίνεται το. Γιατί γίνεται ο αγώνας, για να μην το βλέπω ο κόσμος. Αυτά τα οριζόντια μέτρα δεν είναι δίκαια. Δηλαδή, ο φίλαθλος της Κοζάνης τώρα, γιατί να μην μπορεί να δει την ομάδα του, έτσι δεν είναι. Έτσι. Το θέμα είναι ότι έγινε ένα επεισόδιο σε αγώνα βόλεϊ και κλείνουν και αποκλείονται θεατές από την πρώτη εθνική και από το ποδόσφαιρο. Αυτό είναι ένα θέμα. Μήπως τελικά έχουμε βία σε άλλους αγώνες, σε αγώνες βόλεϊ ή μπάσκετ. Αλλά εγώ θέλω να ενισχύσω τη δικιά σας φωνή ως φορολογούμενος πολίτης ότι πράγματι η αστυνομία δεν έχει κανένα λόγο ύπαρξης μέσα σε εσωτερικές ιδιωτικές επιχειρήσεις που είναι τα γήπεδα και οι αγώνες επαγγελματικών ομάδων. Μα είναι επαγγελματικές ΠΑΕ με τζίρους εκατομμυρίων. Δηλαδή, ζητήστε κι εσείς στο κανάλι να σας στείλουμε τρεις αστυνομικούς. Να είμαστε εκεί μέσα. Δηλαδή, έχει λογική αυτό το πράγμα. Γιατί αυτοί που πάνε εκεί στα γήπεδα. Δηλαδή, η αστυνομία πλέον δεν έχει Σαββατοκύριακα, δεν έχει ρεπό. Δεν μπορεί ένας αστυνομικός να πάρει ένα ρεπό για την οικογένειά του. Είναι όλη μέρα στα γήπεδα. Δηλαδή, είναι κατάσταση αυτή. Και αυτοί οι αστυνομικοί που χρησιμοποιούνται εκεί, προφανώς και παίρνονται από το δρόμο. Έτσι δεν είναι? Από την ασφάλεια του πολίτη. Δεν ξέρω, ακριβώς, αν με ρωτήσατε αν μετατοπιστεί το πρόβλημα σε άλλα αθλήματα. Δεν μπορώ να το προβλέψω αυτό το πράγμα. Θεωρώ ότι δεν θα συμβεί, ότι αυτό το μέτρο πάρθηκε για αρχή για να ηρεμήσουν τα πράγματα και από εκεί και πέρα να παρθούν με ψυχραιμία και χωρίς να υπάρχει κίνδυνος να συμβεί κάτι άλλο, τα απαραίτητα μέτρα ώστε να καταπολεμηθεί το πρόβλημα της βίας. Ωραία. Να αναμένουμε και την επίσκεψη με τον Υπουργό, την συνάντησή σας με τον Υπουργό. Να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Βαγγέλο. Να είστε καλά.